Αν ο πατέρας μου τον έχει βάλει στις επιχειρήσεις μας. Με την πράξη αυτή, καθιστώ κληρονόμου σε όλη την περιουσία μου που θα βρεθεί κατά το θάνατό μου, αφενός τον πολυαγαπημένο μου γιο Ρίγα και αφετέρου τον γιο μου Αλέξανδρο, από τον οποίο ζητώ συγχώρεση για τα χρόνια που στερήθηκε την πατρική προστασία. Ο πατέρας μου δεν ήξερε τι του γινότανε. Και φταίει η μάνα σου γι' αυτό. Προσέχει τα λόγια σου, έτσι. Η μάνα σου πέταξε στο περιθώριο τη δική μου. Και τη τα πήρε όλα. Κάσε, ρε. Τι νομίζω ότι ήταν η μάνα σου, ρε. Μια πουτάνα ήτανε. Ό,τι και να γίνει, μη σηκώσεις χέρι πάνω του. Μην τον χτυπήσεις. Τι κάνει η μητέρα σου, Ζωή? Άσε με, σε παρακαλώ. Καμιά φορά γίνεσαι τόσο ψυχρή. Θα φροντίσω να μεταφερθεί αύριο σε ένα καλύτερο νοσοκομείο. Όχι. Η μητέρα της γυναίκας μου, ό,τι και να έχει κάνει, αξίζει το καλύτερο. Ο Σωτήρης εκεί είναι? Όχι, είναι μια κοπέλα. Γιατί? Το ψάχνει ο Παπαγιώργης. Το παίρνει στο κινητό του και δεν απαντάει. Εντάξει, δεν θα τα ακούει το παιδί. Δεν απαντάει. Μαζί του. Αλέξη! Κόψε, ρε! Αλέξη! Τι είναι, ρε? Πας, ρε. Θα βρεις το Ρίγα και θα σου πει εγώ το καλά. Πάρ' το χαμπάρι, αδερφέ. Την πίσω και αυτόν, την βγάζουν πάντα καθαρή. Άσε που μπορεί να μην το κάνει κιόλας. Αυτό να μου το πει ο ίδιος, Σάβα. Είναι εδώ. Σας περιμένει, δεν μου έχει πει τίποτα. Να τον ειδοποιήσω. Μην κάνεις τον κόπο, θα τον ειδοποιήσω εγώ. Κύριε Μακλή, σας παρακαλώ. Καλύτερα να τον δείτε στο γραφείο, όχι εδώ. Θα τον δω που θέλω και όποτε θέλω εγώ. Κύριε Μακλή, έχω εντολές. Μη με αναγκάσεις. Τι θα κάνεις, θα μου ρίξεις? Αριστίδη! Ας τον κύριο Μαγκλή να περάσει. Έστειλες ανθρώπους να με χτυπήσουν γιατί πλήρωσε ένα παιδί που δεν έφταιγε. Δεν έχω ιδέα για τι πράγμα μιλάς. Λες ψέματα.
Μπαίνει σπίτι μου με το έτσι θέλω και με κατηγορείς. Αυτό που έγινε δεν θα το φορτώσεις εμένα. Οι φίλοι σου δεν είναι δάκια τα αθώα παιδάκια όπως θες να τα παρουσιάσεις. Το ψήψαν δική σου. Λέγε! Παίρνα έξω! Ναι. Κυρία Ζωή. Τι συμβαίνει? Πρέπει να κατέβετε. Γιατί? Έχει έρθει ο κύριος Μαγκλής και μάλλον με όχι καλές διαθέσεις. Το μικρό τον έχω υπό την προστασία μου. Παρακαλώ να γλιτώσει. Αυτό θα γίνεται τώρα? Θα μου φορτώνεις και το μπλέξιμο των φίλων σου? Δεν μου λες? Έτσι είναι όλοι? Σαν αυτόν που κουβαλάς μαζί σου? Δεν έχεις τα κότσια να με χτυπήσεις μόνος σου. Με μισείς, ε? Μην το τραβάς άλλο, Αλέξανδρα, φύγε. Την επόμενη φορά μην βάλεις άλλους να με σκοτώσουν. Έλα μόνος. Την επόμενη φορά. Ρε Σάβα, λέει ψέματα. Δεν ξέρω, φίλε. Λέει ψέματα. Δεν το έκανες εσύ, έτσι δεν είναι? Τι έγινε, Ζωή, δεν με εμπιστεύεσαι πια? Δεν είναι αυτό. Τότε τι είναι? Με ρωτάς αν έχω σκοτώσει άνθρωπο και περιμένεις να σε απαντήσω? Όχι. Όχι, ούτε μου πέρασε από το μυαλό. Αλλά ο Αριστίδης ίσως με αυτόν τον τρόπο σκέφτηκε να σε προστατέψει, δεν ξέρω. Αριστίδη, έλα εδώ. Αποφασίζεις μόνος σου τώρα? Όχι, κύριε Καρέλη. Θα έκανες ποτέ κακό σε άνθρωπο χωρίς να με ρωτήσεις? Δεν θα έκανα ποτέ τίποτε που θα μπορούσε να σας βλάψει. Εντάξει, πήγαινε. Με συγχωρείς. Δεν έπρεπε να το σκεφτώ καν αυτό. Τι σου λείπει, Ζωή? Είμαι γυναίκα σου, Ρίγα. Αλλά νιώθω σαν να μην με υπολογίζεις. Σαν να μην με αγαπάς. Αυτό νομίζεις? Ότι δεν σε αγαπάω? Δεν αγαπάω τίποτα περισσότερο από σένα. Σε θέλω συνέχεια δίπλα μου, δεν το βλέπεις αυτό? Όχι μόνο σε αγαπάω, σε λατρεύω. Έκανα μερικά τηλεφωνήματα για να μεταφέρουν τη μάνα σου σε άλλο νοσοκομείο και περιμένω απάντηση. Είσαι ευχαριστημένη? Ναι. Μην με αμφισβητήσεις ποτέ ξανά. Τον Αλέξανδρο κυνηγούσαν, έτσι δεν είναι? Τώρα γιατί το λες αυτό? Ο Σωτηράκης είχε πάρει τη μηχανή του. Φορούσε το κράνος, τον μπουφάν του, τον πέρασανε για τον Αλέξανδρο. Αχ, ρε Σωτηράκη. Μυρτώ, μη φτιάχνει σενάρια. Δεν θέλω να πιστεύω ότι ο Ρήγας είναι τέτοιο τέρας. Αυτό το παιδί δεν το ξέρω καθόλου, αλλά την τώρα την έχω ικανή για όλα. Χριστό. Ναι. Φέρε την τσάντα της, Μυρτός. Πήγε να ξεκουραστείς. Είσαι όλη μέρα στο πόδι. Δεν θα αντέξεις. Έχει δίκιο. Αν γίνει κάτι θα σας τηλεφωνήσω εγώ. Σας δίνω το λόγο μου. Ρε παιδιά μου, δεν μπορώ να φύγω. Μικρός είναι ακόμα στο χειρουργείο. Ο Αλέξανδρος λείπει τόση ώρα. Πού είναι? Δεν είναι μόνος του. Είναι και ο Σάββας μαζί. Έλα. Παπαγιώργη, ο μικρός θα τα καταφέρει. Θα δεις. Το ελπίζω. Όλα θα πάνε καλά. Σε ευχαριστώ, Μυρτώ. Θα ξανάρθω, έτσι.
Ναι. Έλα, Ζωή. Πού είσαι? Σπίτι, πρέπει να μιλήσουμε. Τώρα, πνίγομαι στη δουλειά. Πάρε άδεια, ρε Μίνα. Δεν γίνεται. Ο Ρήγας είπε να έρθουν όλοι εδώ. Ποιοι όλοι? Όλη η οικογένεια. Θα είναι και ο Ζαφυρίου εδώ, όπως καταλαβαίνεις, δεν γίνεται να λείπω εγώ. Εσύ δεν θα έρθεις. Θα έρθω. Να σου πω. Αυτό που με θέλεις δεν είναι κάτι σοβαρό. Όχι, όχι. Άντε, γεια. Μιχάλη, κάθισε. Μιχάλη, σε παρακαλώ. Όλα αυτά τα χρόνια που δουλεύεις εδώ θα ξέρεις τα πάντα. Τη μητέρα του Αλέξανδρου την είχες γνωρίσει? Τη Μυρτώ. Ναι. Και πώς σου είχε φανεί? Αξιαγάπητη. Όταν έμαθε πάντως ότι η κυρία Καρέλη είναι άρρωστη, έφυγε και δεν ξαναγύρισε ποτέ. Και το παιδί? Το παιδί δεν το ήξερα. Ο Νικόλας δεν το ήξερε ούτε αυτός. Τι να σας πω. Πάντως, όταν τον άφησε η Μυρτώ, άλλαξε. Μετά πέθανε και η γυναίκα του. Έτσι ο Αλέξανδρος μεγάλωσε χωρίς πατέρα. Και ο Ρήγας. Και αυτός χωρίς πατέρα μεγάλωσε. Ο κύριος Νικόλας ήταν πάντα απασχολημένος. Δύσκολα τα πράγματα, Μιχάλη. Ναι. Δύσκολα. Αυτό που έγινε δεν θα του το συγχωρήσω ποτέ. Τι θες να κάνουμε, λέγε. Για να κατεμένος να είναι ο Ρήγας δεν έχουμε αποδείξεις. Και ο μικρός... Ο μικρός ήταν μπλεγμένος σε διάφορα. Ποιος ξέρει τι θα βρούνε και θα τα κουκουλώσουνε. Εγώ φταίω, γάμο του. Το πήρα το καημένο το παιδί στο λαιμό μου. Μη λες βλακίες, ρε. Φταίς εσύ και δεν φταίνε αυτοί που του ρίξανε. Πάρε τα παιδιά. Και την ελπίδα. Σε μια σπίτι μου, εντάξει. Εντάξει, αδερφέ. Να προσέχεις. Καλημέρα σας, κύριε Καρέλη. Καλημέρα. Αριστείδη, από εδώ και μπρος δεν θα μπει κανείς στην εταιρεία χωρίς δική μου έγκριση. Μείνετε ήσυχος. Αν έρθει ο αδερφός του, τι κάνουμε? Το χοντρέ είναι το παιχνίδι, ο Κάρελισσα. Αργυρή, την επόμενη φορά που θα έχεις άποψη ή θα κριτικάρεις το αφεντικό σου, θα πας σπίτι σου. Έλα ρε, Αριστείδη. Συνεννοηθήκαμε. Εδώ είσαι. Κάλεσε η Μίνα του, μας θέλει ο Ρήγας. Έφυγα άρον-άρον από το τυπογραφείο και βγάζουμε και εξώφυλλο σήμερα. Ξέρεις τίποτα? Όχι. Τι έχεις, αγάπη μου? Μπλέξαμε. Όλη η οικογένεια είναι ένα κουβάρι. Η οικογένειά σου κατά καιρούς έχει περάσει δύσκολα και έχει επιβιώσει. Θα δεις που στο τέλος όλα θα πάνε καλά. Μου λείπει ο αδερφός μου. Αυτός θα βρει και λύση. Και τώρα θα βρεθεί μια λύση. Σκέφτομαι τον Θάνο και τη Μαργαρίτα.
Και δεν σκέφτεσαι καθόλου εμένα. Τι είναι αυτά που λες? Σ' αγαπάω. Τα έχω κάνει θάλασσα, ε? Λιγάκι. Αθηνά μου, τα λεφτά δεν είναι το παν σε αυτή τη ζωή. Ποτέ δεν ήταν, δηλαδή. Η αγάπη είναι. Και αυτή η αγάπη που έχουμε εμείς, αν τη χάσουμε, δεν αναπληρώνεται με τίποτα. Με μ' αφήσεις. Τι λες? Δεν πρόκειται να σε αφήσω. Ποτέ δεν πρόκειται να σε αφήσω, ό,τι και να γίνει. Εδώ. Ψάχνω το ζήσει. Πάμε το βράδυ στο Λαύριο. Πού? Στο μπαρ του ξαδελφού μας, δε. Θα έρθεις? Όχι. Γιατί, μωρέ? Δεν κάνω κεφί. Σνομπάρει στον Αλέξανδρο. Εσύ εκεί πας για να κάνεις την πλάκα σου. Εγώ πάλι αυτό το στυλάκι δεν το γουστάρω καθόλου. Το παίζεις και υπεράνω τώρα, ηλίθιο. Μαργαριτά, χώνεις τη μύτη σου παντού και θα βρεις τον πελά σου. Τα ξαδέρφια μας δεν είναι στα δικά μας κυβικά. Αν μας βρουν εύκαιρους, θα μας λιώσουν. Πάντως εσύ που είσαι στα κυβικά μυρμηγκιού, μια χαρά τα κατάφερες. Ο Νικόλας δεν σου άφησε και λίγα. Νόμιζα ότι είχες χαρή. Έχω χαρή. Αλλά μην τσαντίζεις. Το καλό που σου θέλω. Μην μπλέκεσαι στα πόδια τους. Πού πας, έχουμε meeting. Δεν με αφορά. Αργύριο, ο άνδρας μου έχει έρθει. Εδώ και πολλή ώρα. Γεια σας, παιδιά. Συγγνώμη που άργησα. Καλώς την, παιδιά. Καλώς την. Σωτήρης, πώς είναι? Θα πάμε να τον δούμε στο νοσοκομείο. Λοιπόν, μιλούσαμε με τα παιδιά και αποφάσισα να διεκδικήσω αυτό που μου ανήκει. Ότι μου άφησε ο πατέρας μου το θέλω. Άλλα είχαμε πει, τώρα άλλαξες γνώμη? Μετά από αυτό που έγινε με τον Σωτήρη, αν μπορούσα να τα πάρω όλα θα το κάνω. Σε ό,τι αποφασίσεις, εγώ μαζί σου. Μην μπερδεύετε τα προσωπικά με τις συμφωνίες. Τίποτα δεν μπερδεύω. Ο Καρέλης μοίρασε την περιουσία στα δύο. Θέλω τη δικαιούμαι. Εγώ λέω να μην κάνεις βιαστικές κινήσεις. Εγώ πάλι λέω να τον πατήσεις εκεί που πονάει. Και ένα πράγμα τον πονάει αυτόν. Όμιλος και επιχείρησης. Όχι, παιδιά, συγγνώμη, δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Το πώς θα γίνουν τα πράγματα θα το πω εγώ. Υπάρχει περίπτωση ο Ρήγας να προσβάλει τη διαθήκη για να κερδίσει χρόνο. Αν προσβάλλω τη διαθήκη, ο Όμιλος θα περιέλθει σε αδράνεια. Δεν θα μπορούμε να κινήσουμε κεφάλαια για αγορές ή πωλήσεις σε περίπτωση που ο Αλέξανδρος δεχτεί να δώσει το μερίδιο του. Δεν έχουμε όμως τόσο ρευστό για να τον καλύψουμε. Αν δεχτεί την πρόταση που θα του κάνω, θα βρω τρόπο να συγκεντρώσω το ποσό που θα ζητήσω. Ο Ζαφυρίου τι στάση λέτε να κρατήσει? Ουδέτερη. Εκτελεστής διαθήκης είναι, δεν θα πάρει μέρος στη διένεξη. Του είχα ζητήσει αναλυτική κατάσταση των περιουσιακών στοιχείων. Μην ανησυχείς, είναι τυπικό, σας έχει ξεχάσει. Ωραία. Θέλω να μου ετοιμάσει την αποδοχή κληρονομίας. Εντάξει, αυτή τη βδομάδα έχω ραντεβού με το Ρήγα. Πριν κάνω οτιδήποτε, θέλω να ξέρω με ποιον έχω να κάνω. Σωστό. Ο πατέρας μου πάντα έλεγε: μάθε ποιος είναι ο αντίπαλός σου, πώς σκέφτεται και ίσως τον νικήσεις. Ναι, ο πατέρας σου κατά καιρούς είχε πει πολλές παπαριές. Σίμω, τον ήξερες από παλιά. Ναι, τον ήξερα. Γι' αυτό σε προσέλαβε ο πατέρας μου στην εταιρεία. Επειδή ήξερες τον Αλέξανδρο. Δεν το νομίζω. Ο Νικόλας δεν μου ανέφερε ποτέ τον Αλέξανδρο. Μόνο έναν τρόπο έχω να αντιδράσω. Θέλω να μου εκχωρήσετε όλες σας τις μετοχές. Αυτή η ελάχιστη πλειοψηφία θα μου λύσει τα χέρια. Αν σου δώσουμε τις μετοχές μας, δεν μας μένει τίποτα. Εδώ κρίνεται η πίστη σας σε μένα, Αθηνά. Μέχρι το βράδυ να έχετε αποφασίσει.
Είμαστε Ντάλτονς, έτσι δεν είναι? Από ύψος, ναι. Θα έρθεις το βράδυ από το μαγαζί? Θα έρθω. Πάρε μου να πεις πως πάει ο Σωτήρης. Κάνουμε, ρε Μιλτό. Μετράμε απώλειες. Αυτή η πρόταση για τις μετοχές θέλει να έχει το πάνω χέρι. Θα του κηρύξει πόλεμο. Ναι, αλλά ο Αλέξανδρος δεν είναι τόσο εύκολος αντίπαλος. Και ο Ρήγας δεν θα κάνει πίσω. Είμαι περίεργος να δω τι θα αποφασίσουν η γυναίκα σου και η Ντόρα. Ανάλογα με τη στάση που θα κρατήσουν, θα κριθεί το αποτέλεσμα. Μην είσαι τόσο σίγουρος. Φαντάζομαι να περιμένει από μένα ο Ρήγας να του δώσω τις μετοχές μου. Δεν τρελάθηκα. Και εσύ, μαμά, πρόσεχε λίγο, με μείνει στο μέσο. Η αλήθεια είναι ότι χωρίς το Ρήγα ο Όμιλος θα βουλιάξει. Αλλά και αυτό που μας ζητάει βαρύ είναι. Αθηνά, για μια φορά στη ζωή σου αποφάσισε μόνη σου τι θα κάνεις. Εγώ είμαι πτώμα. Πάω σπίτι. Εμπρός! Θέλεις εσύ εδώ? Όλα αυτά τα χρόνια που ήμουν κοντά στον Νικόλα νόμιζα ότι τον αγαπούσες. Έκανα λάθος. Γι' αυτό ήρθες? Για να αμφισβητήσεις την αγάπη μου στον αδερφό μου? Δυστυχισμένο τον έκανες τον αδερφό σου. Το ίδιο και εμένα. Κατέστρεψες την οικογένειά μου και τώρα μου ζητάς και τα ρέστα. Ήρεμα, σε παρακαλώ. Νόμιζα ότι τον Αλέξανδρο θα το συμπαθούσες. Παιδί του αδερφού σου είναι. Ο αδερφός μου είχε μόνο ένα παιδί. Ο Νικόλας τον αναγνώρισε τον Αλέξανδρο. Είναι νόμιμος γιος του. Ο Ρήγας είναι ο νόμιμος γιος του και κανένας άλλος. Σταμάτα τώρα. Πήγατε να σκοτώσετε το γιο μου. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Εξαιτίας σας χτυπήθηκε ένα αθώο παιδί. Η Ντόρα ποτέ δεν θα έκανε κάτι τέτοιο. Δεν έχεις ψυχή, Ντόρα. Τίποτα δεν νιώθεις. Πώς το άστινε με χτυπήσει, άστινε! Τι φορές είναι αυτές? Ντόρα, τι συμβαίνει? Μυρτώ, έλα μαζί μου. Έλα μαζί μου, σε παρακαλώ. Ντόρα, είναι αλήθεια? Ποιος πήγε να χτυπήσει τον Αλέξανδρο? Παράτα με. Μην ακούς τις βλακίες της. Μιλτό, όσο είμαι εγώ στην εταιρεία... Περνάω πάλι τα ίδια, Μιλτό. Και ο Νικόλας δεν είναι δίπλα μου. Όπως δεν ήταν και τότε. Εμένα δεν με νοιάζει ούτε η περιουσία, ούτε τα λεφτά. Το μόνο που με νοιάζει είναι ο Αλέξανδρος. Σκέφτομαι ότι μπορεί να του συμβεί κάτι και μου έρχεται τρέλα. Ο Ρήγας είναι σκληρός. Αλλά αν ήθελε να χτυπήσει το γιο σου, θα τον αντιμετώπιζε μόνος του. Δεν ξέρω. Όπως εσύ μεγάλωσε τον Αλέξανδρο, έτσι και τον Ρήγα μέχρι κάποια ηλικία, τον μεγάλωσε η μητέρα του. Η Δανάη. Ήταν εξαιρετική γυναίκα. Τη θυμάμαι, Μίλτο. Για χάρη της. Για να μην υποφέρει εκείνη η παράτησα του Νικόλα. Με συγχωρείς τώρα, πρέπει να φύγω. Όχι, περίμενε, κάτσε λίγο, μην φεύγεις. Προ.
Πρόσεχε το γιο μου, σε παρακαλώ. Θα τον προσέχω. Σου δίνω το λόγο μου. Τι έγινε? Εντάξει, διέφυγε τον κίνδυνο. Παιδιά, ο Σωτηράκης τα κατάφερε. Μπράβο, ωραία, αυτό ήθελα να ακούσω. Ωραία. Τώρα δεν χρειάζεται να ανησυχείς, όλα θα πάνε καλά. Δόξα σε ο Θεός. Χωρίς μια στιγμή. Ναι. Πήρα να σε ρωτήσω για το παιδί που τραυματίστηκε. Πώς είναι? Καλά είναι. Δηλαδή δεν κινδυνεύει. Ωραία. Δεν ξέρεις πόσο χαίρομαι που τα κατάφερε. Μ' ακούς? Σ' ακούω. Καληνύχτα, Αλεξάνδρα. Ζωή. Ναι. Ευχαριστώ. Κάτι ετοιμάζεις, τι ετοιμάζεις? Άλλα ελπίδα. Για ό,τι κάνεις θέλω να με κρατάς ενήμερη. Μην κάνεις το κεφαλιό σου, άκουσες? Εντάξει. Εντάξει. Δεν θα έρθεις να φάμε? Πού μιλούσες? Πουθενά. Κάθισε. Πώς τον βαριέ με τον Ζαφυρίου ώρες ώρες. Μινά, ο Ρήγας έμαθε για τη μητέρα μας. Πού το έμαθα? Δεν ξέρω. Κάποιος σας είδε στη φυλακή και θα του το είπε. Ποιος ξέρει τι θα σκέφτεται τώρα για μας? Τίποτα δεν σκέφτεται. Δεν φταίμε εμείς για τις πράξεις των άλλων. Η μάνα μας δεν είναι η άλλη. Είμαστε εμείς. Και οι πράξεις έχουν αντίκτυπο και σε εμάς. Δεν το καταλαβαίνεις? Έλα βρε Μινά, δείξε λίγη κατανόηση. Δεν μπορώ, Ζωή. Ντρέπομαι. Το ξέρω. Την κουβαλάω αυτή την τροπή από μικρό παιδί. Προσπαθώ να τη βγάλω από μέσα μου και δεν τα καταφέρνω. Πάντως, είναι καλύτερα που το έμαθε ο Ρήγας. Αλήθεια. Πώς θα τον ξανακοιτάξω? Κανείς δεν είναι άγιος. Είδες και ο Νικόλας. Είχε κι άλλο παιδί και το έκρυβε. Και αν το μάθουνε κι άλλοι? Κανείς δεν θα το μάθει. Στο υπόσχομαι. Κανείς. Γεια σας. Χαίρετε. Τι γίνεται, Μιχαλή? Καλά, κύριε Σιμώ. Ο Ρήγας είναι επάνω? Επάνω με την κυρία Ντόρα. Ωραία. Γεια σου, Μίλτο. Γεια σου, Αθηνά. Πήγαινε πάνω, θα σε περιμένω εδώ. Μεγάλο δικηγόρε. Θες? Όχι. Τι θα κάνει η Αθηνά? Με τις μετοχές της το τι θα κάνει? Δεν έχω ιδέα. Καλησπέρα. Με αυτό το έγγραφο σου μεταβάζω τις μετοχές μου. Τώρα μπορώ να κινηθώ όπως θέλω. Μου λύσατε τα χέρια.
Αυτό που έκανες δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Προσπαθώ να κρατήσω την οικογένεια ενωμένη. Ελπίζω να μην το μετανιώσω. Σε ευχαριστώ πολύ. Στην οικογένεια, λοιπόν. Καλώς. Σε έχω πάρει τόσα τηλέφωνα, γιατί δεν απαντάς? Μαργαρίτα, με συγχωρείς, δεν είμαι καλά. Χτύπησε ένας φίλος μας και την κλείδωσε παρατρίχα. Δεν έχω όρεξη. Τι έγινε, τι σου είπε αυτός? Δεν κατάλαβα τι έγινε. Μην το παρεξηγείς, όλοι του σήμερα είναι χάλια. Αυτό που έγινε με το Σωτήρι μας έστειλε κανονικά. Εντάξει, την κλείδωσε, αλλά καταλαβαίνεις τώρα. Γι' αυτό καλύτερα να φύγω. Άμα φύγεις εσύ θα χάσεις. Άκου που σου λέω. Τι τρέχει? Τίποτα. Πώς τίποτα, τι συμβαίνει? Ήρθα να σας δω, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν με θέλετε εδώ μέσα. Δεν το πιστεύεις αυτό που λες, Μαργαρίτα? Τι τρέχει με τον Δημήτρη? Δεν έχεις φίλους ηλικία σου? Όχι, δεν έχω φίλους. Σάβα, βάλε ένα ποτό. Έγινε. Ελαφρύ. Έτσι είσαι πάντα, δεν σηκώνεις μηγά στο σπαθί σου? Ναι, έτσι είμαι πάντα. Εσύ? Τι σου είπε η Μυρτώ για το καυγά στην εταιρεία? Δεν σου είπε η γυναίκα σου? Όχι. Ο Ρήγας έβαλε κάποιους να χτυπήσουν τον Αλέξανδρο. Αλλά από λάθος χτυπήσαν ένα φίλο του. Αποκλείεται. Δεν θα έκανα ποτέ κάτι τέτοιο, Ρήγας. Δεν ξέρω τι να σου πω. Μπορεί ο Αριστίδης να το έκανε από μόνος του. Αυτός δεν κάνει ποτέ τίποτα από μόνος του. Κάτι άλλο συμβαίνει. Αν πίστεψε ότι ο Ρήγας κινδυνεύει, μπορεί και να το έκανε. Λες. Σαβά. Πάω σπίτι. Μην αφήσεις τη Μαργαρίτα να κάτσει πολύ, εντάξει? Εντάξει. Αύριο, όπως είπαμε, σας περιμένω. Φεύγει. Είμαι κουρασμένος. Αυτά που είπαμε το απόγευμα ισχύουν, έτσι? Δεν θες να μείνουμε μαζί? Γεια σας. Καλή νύχτα. Γεια. Φεύγω κι εγώ. Κιλά νομίζα να έρθω. Έλα να τάσα. Τόσο αντιπαθητική είμαι όσο λένε. Ποιος εσύ? Τα ίδια λένε και για μένα. Μη μασάς. Πάμε. Πού? Θα σε πάω εγώ στο σπίτι. Έχω το αμάξι μου μαζί. Καλά, εντάξει. Τι έγινε? Χριστάκο. Τι είναι, μωρό μου? Πάμε κι εμείς σιγά σιγά. Και δεν πάμε. Εσύ μου είπε Χριστάκο, μήπως μου πέφτει? Μπορεί και ναι. Μπορεί και όχι. Μας φώτισες, Φωτή. Δοκιμάσαι. Άκουσα που ήρθες και σηκώθηκα. Θες κάτι? Έλα, κάτσε. Δεν με ρώτησες για τη διαθήκη. Ούτε τι μου άφησε ο Καρέλης. Δεν θέλω να μου πεις.
Σε κουρασμένη. Όλη μέρα στο νοσοκομείο. Πάει αυτό τώρα, πέρασε. Μανά. Τι είναι, γεια μου. Τίποτα. Τι είναι, πες μου. Τίποτα, πίνεις. Μη μου πεις ότι ερωτεύτηκες. Δεν θα μου πεις. Πώς ήρθε. Ερωτεύτηκες. Μάλλον. Τη λάθος γυναίκα. Θέλεις από μένα, Μαργαρίτα. Δεν ξέρω. Αυτό. Θέλω να είμαστε μαζί. Φυλακή. Ωραία, αυτό θα μπορούσα να μου το πεις και από το τηλέφωνο. Δεν χρειάζεται να έρθω μέχρι εδώ. Μόνο εμάς έχει ρεμίνα. Πότε θα βγει? Μάλλον σήμερα. Ο γιατρός είπε ότι έχει συνέλθει. Τον παρακάλεσα μήπως την κρατήσει λίγες παραπάνω μέρες, αλλά δεν γίνεται. Φυσικά, φυλακισμένη είναι. Λοιπόν, πάω γιατί έχω και δουλειά. Θα το ξανακάνει. Άσε με, ζωή. Τι έχεις πάθει? Τίποτα δεν έχω πάθει. Μου είπες να έρθω και ήρθα. Τι άλλο να κάνω? Μη φύγεις, περίμενε. Γιατρέ. Ναι. Μήπως θα μπορούσα να δω τη μητέρα μου για 5 λεπτά. Για 5 λεπτά όμως. Ευχαριστώ πολύ. Μίνα. Ζωή, φοβήθηκα πως δεν θα σε ξαναδώ. Συγχώρεσέ με, ζωή μου. Εσύ νομίζεις ότι δεν σε αγαπάμε και ότι αν φύγεις θα είναι καλύτερα για μας. Ησύχασε τώρα. Εγώ κάθε φορά μετράω τις μέρες για να έρθω να σε δω. Συγχώρεσέ με. Αν σε χάσω, δεν αντέχω να σε χάσω. Δεν θα ξαναγίνει αυτό. Τορκίζεσαι. Ναι, στορκίζομαι.
Είναι Αριστίδη. Έχει έρθει ο κύριος Μαγκλής. Αλλά δεν είναι μόνος του. Τι να κάνω. Ας τους να περάσουν. Σοφία, ανεβαίνει ο κύριος Μαγκλής. Πήγαινε τον στην αίθουσα συσκέψεων. Μάλιστα, κύριε Καρέλη. Αριστείτε, τι γίνεται εδώ πέρα. Τίποτα, κυρία Καρέλη. Όλοι αυτοί που πάνε. Στο Ρήγα. Δεν νομίζω. Μην ανησυχείτε. Εντάξει. Τι συμβαίνει, Ρίγα? Τι θέλει να παραστήσει ο Αλέξανδρος? Ποιος νομίζει πως είναι και μας κουβαλάει εδώ μέσα την παρέα του? Αυτή τη φορά δεν θέλω φασαρία, σε παρακαλώ πολύ. Πρέπει να καταλάβει από την αρχή ποιος κάνει κουμάντο εδώ μέσα. Θεία, πήγαινε. Είπα, πήγαινε. Από την τώρα το περίμενα να μεταβιβάσει τις μετοχές της ιστορία. Ήταν επόμενο. Απ' την Αθηνά όμως όχι. Η Αθηνά μοιάζει του πατέρα της. Πάνω απ' όλα βάζει το συμφέρον της οικογένειας. Των παιδιών της. Και πολύ καλά κάνει. Ο Θάνος είναι μικρός. Η Μαργαρίτα δεν έχει ηγετικά προσόντα. Θέλει να τα έχει καλά και με τον Αλέξη. Αλλά το Ρίγα εμπιστεύεται. Αυτόν θα ακολουθήσει. Να δούμε τι θα γίνει τελικά με την Τώρα. Τώρα, το Ρίγα τον έχει σαν γιο της. Ένας γιος όμως που δεν αναγνωρίζει την προσφορά της. Άντε, γεια μας και καλά ξεμπερδέματα. Θέλετε κάτι άλλο? Όχι, ευχαριστώ. Έλα, Χρήστο, πού είστε? Κάτω είμαστε. Δουλεύει πολλοί κόσμος εδώ. Και καλώς. Άμα τελειώσει, πάρε και ένα τηλέφωνο. Τα λέμε. Ωραίο φίλο, ηλουστρασιόν, ε. Κάτσε. Αυτούς εκεί έξω τους έφερες για προστασία. Γιατί χρειάζομαι προστασία? Λέγε, γιατί ήρθες. Να ενημερωθώ. Να δω, θα παραλάβω. Να παραλάβεις τι? Αυτό που μου ανήκει. Γιατί νομίζεις ότι είναι ο Όμιλος Καρέλη καμιά εταιριούλα που τη μοιράζουμε στη μέση? Αυτό ήρθα να μάθω. Δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα οι διαδικασίες. Και ένα μεγάλο μέρος της διαθήκης δεν έχει διαβαστεί. Αυτό που με αφορά έχει διαβαστεί. Είχαμε κάνει μια συμφωνία όμως. Εμείς οι δύο? Καμία συμφωνία. Όχι εμείς, οι δικηγόροι μας. Και σε τι αφορούσε αυτή η συμφωνία? Παριστάνεις τον βλάκα τώρα. Καινούργιες συνθήκες μας αναγκάζουν να δούμε τα πράγματα από την αρχή. Καλημέρα. Ρίγα, θα ήθελες κάτι? Είναι εδώ οι φίλοι του κυρίου Μαγκλή. Να τους περιποιηθείτε. Και φώναξε και το Σίμω να έρθει, σε παρακαλώ. Εντάξει. Αν δεν κάνω λάθος, με το Σίμω γνωρίζεστε από παλιά. Μπορεί, δεν θυμάμαι. Αυτός είναι ο πιο κατάλληλος από όλους για να σε ενημερώσει, λοιπόν. Δεν μου λες, Ρίγα. Μόνο οι επιχειρήσεις ενδιαφέρουνε. Αν είχες να διαλέξεις ανάμεσα στις επιχειρήσεις σου και στον έρωτα, θα διάλεγες.
Και τα δύο. Και να είσαι σίγουρος ότι θα κέρδισε. Δεν παίζεται έτσι το παιχνίδι, Ρίγα. Έτσι ακριβώς παίζεται. Έχεις ώρα που είσαι εδώ? Όχι πολύ. Γιατί έφυγες από το νοσοκομείο? Γιατί έχω βαρεθεί τα πηγενέλα. Και καλύτερα να τα κόψεις κι εσύ. Να σου πω. Οι φίλοι του Αλέξανδρου, γιατί ήρθαν? Δεν έχω ιδέα. Τον Σάββα τον θυμάσαι? Ναι. Έχω βγει κάνα δύο φορές μαζί του. Αλήθεια? Δεν μου το έχεις πει. Πού είναι τώρα? Ποιος ο Σάββας? Όχι, ο Ρίγας μου τον Αλέξανδρο, πού είναι? Α, στην αίθουσα συσκέψεων. Δεν θα πας? Όχι τώρα. Καλύτερα. Τι σκέφτεσαι εσύ μου? Την κόρη μου. Το κοριτσάκι μου, δεν μπορώ να το βγάλω από το μυαλό μου. Τελευταία φορά που την είδα ήταν πολύ μικρή, Μίλτο. Θέλεις να μου πεις τι έχει γίνει? Ήταν τότε με εκείνη την ιστορία που μου μπλέξαμε, που έχασα τα ίχνη της. Η μητέρα της ήταν Αγγλίδα από την Νότια Αφρική. Δεν βρήκα άκρη. Άστα ρε, Μίλτο, τα λέμε μια άλλη φορά. Άστα. Πάντως θέλω να ξέρεις ότι εγώ τη θελήσεις. Το ξέρω. Ναι. Σίμω, η Μίνα είμαι. Είσαι κάπου εδώ κοντά? Ναι, Μίνα, γιατί? Έχει έρθει ο Αλέξανδρος και είπε ο Ρίγας να σε ειδοποιήσω. Καλώς. Έρχομαι. Μπορώ? Ναι, παίρνω. Θα σε ξαναπάρω εγώ. Εμείς έχουμε συναντηθεί 2-3 φορές. Ναι, σε θυμάμαι, ο Δημήτρης. Ναι. Δεν έπρεπε να αφήσει τον Αλέξανδρο να έρθει. Αυτό που γίνεται είναι προσβλητικό για το Ρίγα. Δεν κάνει κάτι που τον προσβάλλει. Άλλωστε, σε αυτή την ιστορία ο Αλέξης δεν φταίει πουθενά. Ναι, αλλά πρέπει να έρθεις λίγο και στη θέση του Ρίγα. Εμφανίζεται ξαφνικά ένας άγνωστος από το πουθενά και διεκδικεί τα πάντα. Ο Ρίγας δουλεύει σε αυτή την επιχείρηση από μικρό παιδί. Κοίτα, εγώ δεν ήρθα εδώ να μιλήσουμε για επιχειρήσεις και συμφέροντα. Πέρναγα και είπα να σου πω Παναγιά. Είσαι καλά? Καλά είμαι. Αν και με όλα αυτά που γίνονται έχουμε επηρεαστεί όλοι. Φυσικό είναι. Δημήτρη, σε παρακαλώ. Πες τον Αλέξανδρο για το καλό του. Να μην τον πιέσει άλλο. Ο Ρίγας είναι μεγάλο παιδί, θα αντέξει. Στην αρχή τα πράγματα θα είναι λίγο δύσκολα. Όμως θα δεις. Στην πορεία θα τα βρουν οι δυο τους. Αυτοί οι δυο δεν θα τα βρουν ποτέ. Μην είσαι και τόσο σίγουρη. Η Μίνα δεν αλλάζει γνώμη. Έχει φάει χοντρό κόλλημα με το Ρίγα. Μαργαρίτα, τι είναι αυτά που λες? Είπα κάτι που δεν έπρεπε. Συγγνώμη. Τα λέμε. Δημητρή. Τι λέγατε? Δεν είναι αστεία αυτά μπροστά σε ξένο κόσμο. Ο Ρίγας είναι άνδρας της αδερφής μου. Έλα μωρέ τώρα. Δεν παρεξηγεί ο Δημήτρης. Τι λέγατε? Να μην σε νοιάζει. Και πήγαινε σε παρακαλώ, έχω δουλειά. Μίνα, ο Δημήτρης μου αρέσει πολύ. Τι σου έλεγε? Τίποτα. Και είπα πήγαινε, έχω δουλειά.
Μόνος σου είσαι? Ναι. Θέλω να σου φέρω κάτι. Όχι, ευχαριστώ. Ο μικρός πώς είναι? Ο Σωτηρής. Καλά είναι. Είσαι πολύ όμορφη. Σε σκέφτομαι συνέχεια. Αυτό να μην το ξαναπείς. Μείνε λίγο. Δεν ήθελα να γίνει έτσι. Συνέβη. Τίποτα. Μίνα, η αδερφή σου δεν ήρθε ακόμη? Δεν την είδα. Θα κοιτάξω και θα σου πω. Νομίζω ότι κάτι σου είπα για τη ζωή είναι η αδυναμία του Ρίγα. Αυτό είναι δική μου δουλειά. Τρελαίνεται για την Αλέξανδρα, μην την πλησιάζεις. Κάτσε με, Ρεσίμο. Το Ζαφυρίου δεν ήρθε ακόμα. Ο Ζαφυρίου θα έρθει όπου να είναι. Υπάρχουν μερικά πράγματα που πρέπει να γίνουν άμεσα. Στη διαθήκη αναφέρονται ονομαστικά οι εταιρείες του ομίλου, αλλά αυτό δεν φτάνει. Γι' αυτό είμαι εδώ, για να σε ενημερώσω. Υπάρχει έστω και ένας που να με θέλει εδώ μέσα. Ο μόνος σύμμαχός σου εδώ μέσα είναι ο πατέρας σου. Αυτός σου άνοιξε την πόρτα. Αυτόν κοίτα να γνωρίσεις. Εγώ τα νέα τα μάθα από πρώτο χέρι. Μετά από τη Στεφανία. Η Στεφανία είναι η κοπέλα σου που δουλεύει στην Ελπίδα. Σωστά? Ακριβώς. Και ο Ρίγας πώς το έχει πάρει? Δεν είναι και εύκολο να βρεθείς ξαφνικά με έναν αδελφό. Σιγά ρε φίλε, πώς να το πάρει, μια χαρά. Είναι πολύ cool ο δικός μου. Εμένα μου λες. Και να σου πω ρε, έμαθα ότι είσαι το δεξιχέρι του Ρίγα. Σωστό κι αυτό? Μου είχε εμπιστοσύνη. Πώς και έτσι? Σπάω κωδικούς και μπαίνω εκεί που δεν μπορούν να μπουν οι άλλοι. Και υπάρχουν κι άλλα λαμόγια σαν και σένα στην αγορά. Χάκια θες να πεις. Έλα ρε, τι ψάχνεις με τον φιλαράκο? Ας τον άησυχο. Να ρώτησε. Ζήση. Καλημέρα. Γεια. Εδώ έχω μερικές αιτήσεις του Ιδρύματος. Θα τις σκανάρεις? Εντάξει, κύριε Καρέλη. Ευχαριστώ. Κύριε Καρέλη, μπορώ να σας απασχολήσω για λίγο? Βεβαίως. Να σου πω ρε Ζήση, πάμε για καφέ, έρχεσαι? Εσένα θα στα κόψω τα χέρια. Οι καταθέσεις των αιτήσεων για τις υποτροφίες πότε ξεκινάνε? Αύριο το πρωί. Μήπως έχεις κανένα δικό σου παιδί από τα Ιβαλή να το βοηθήσουμε? Μπα, όχι κανένα. Απλώς έλεγα ότι πρέπει να δώσουμε ευκαιρίες και στα παιδιά της Μυτιλίνης. Οι Καρέλιδες χρωστάνε πάρα πολλά στο νησί. Από φέτος το ξεκινάμε. Τώρα έχεις επενδύσει τα πάντα στο Ρίγα και τον άλλο γιο του Νικόλα τον προσπερνάς. Μια χαρά τα πηγαίναμε τώρα. Γιατί μου το χάλασες? Γιατί? Τι φοβάσαι? Μήπως τον αγαπήσεις?
RBC δίνει μια πτώση στην Disabled. Μισό να το δω. Δίνει 175 από τα 200. Το θέμα είναι αν θα κρατηθεί το outperform. Κοίταξε να δεις τι δίνουν οι αναλυτές. Θα το κοιτάξω. Εντάξει, ζήσει, θα τα πούμε αργότερα. Μάλιστα, κύριε Ρίδα. Πού ήσουν, ζωή? Σε ψάχνω όλη μέρα. Εδώ ήμουν στην εταιρεία. Δεν σου το είπαν? Μου το είπαν, ναι. Και λοιπόν? Εμένα βέβαια δεν μου είπε κανείς ότι με ψάχνεις. Μην κάνεις ό,τι δεν καταλαβαίνεις. Έρχεσαι στην εταιρεία και δεν έρχεσαι στο γραφείο μου? Και έχεις και το κινητό συνέχεια κλειστό, τι συμβαίνει? Ξεχάστηκα. Ετοιμαζόμαστε για αύριο. Επιτέλους θα κάνω κι εγώ κάτι που με ενδιαφέρει. Σε ενδιαφέρουν οι αιτήσεις των σπουδαστών τώρα? Με ενδιαφέρει που μερικοί από αυτούς θα έχουν την ευκαιρία να σπουδάσουν χωρίς άγχος. Γαμώτο. Δεν με αφήνεις να θυμώσω. Γιατί να θυμώσεις? Δεν σου έχω δώσει ποτέ κανένα δικαίωμα. Νομίζεις ότι είναι εύκολο να είμαι γυναίκα σου? Εγώ κάνω σαν τρελός για σένα. Και εσύ με βασανίζεις? Εδώ ήμουνα. Και έχεις και το κινητό συνέχεια κλειστό. Επίτηδες για να σε ψάχνω. Τι είναι αυτά που λες? Να μην ξαναγίνει αυτό. Ποτέ. Κατάλαβες? Πάντα ξέρεις που θα με βρεις. Ακόμα και με το κινητό μου κλειστό. Πήγαινε τώρα, έχω δουλειά. Αν βρεις ευκαιρία, βάλε μια υπογραφή. Είναι η εισήγησή μου. Αριστείδη, έλα επάνω. Μας είπαν πολύ. Πες τίποτα. Οι γιατροί λένε πως είσαι εντάξει τώρα. Γιατί δεν μιλάς? Λευτεράκι, κλάψε πιο και αγόρι μου. Άντε μας έχεις κάνει μουσκεμά. Σωτήρη, αδερφέ μου. Έλα ρε, μη μαγκαλιάζεις ρε Αλέξη. Πάρ' τον από εδώ, μην παρεξηγηθούμε κιόλας. Άντε παράταμα μου, ρε. Μικρέ, μας τρόμαξες. Εγώ να δεις πως τρόμαξα. Τα λουλούδια στην κυρία από μένα. Πάρ' τα από εδώ, ρε, μη σε πλάκωσω. Γιατί αντιδράσεις έτσι? Για σένα τα πήραμε τώρα, τι άντε κάνω? Θα σου λέγα τώρα, αλλά δώσα στην Ατάσα, ρε. Άμα βλέπω την Ατάσα, γίνομαι περδίκη. Δώσω μία. Εντάξει είναι αυτός. Άμα σκέφτεται και γυναίκες, δεν έχει ανάγκη. Σωτήρη, θα έρθουν κάτι δικοί μου από την ασφάλεια να σου πάρουν κατάθεση. Βάλ' το μυαλό σου να δουλέψει. Και ό,τι θυμάσαι από αυτούς που σε χτύπησαν, να τους το πεις, έτσι? Πότε θα βγω? Οπότε πού είναι οι γιατροί? Δεν γουστάρω τα νοσοκομεία. Γιατί ξέρεις καν να τα γουστάρει? Αλέξη, αυτοί εσένα θέλαν, φίλε. Όχι εμένα. Τους άκουσα που τα λέγανε. Τώρα πια καταλαβαίνω πότε είναι η δική σου μηχανή και πότε του Αλέξανδρου. Τόσα χρόνια έγινες εξπέρ. Να κάτσουμε? Να κάτσουμε. Βρήκα το μήνυμά σου στο κινητό μου. Τι ήθελες? Ήξερα ότι σήμερα θα πάτε στην εταιρεία και είχα αγωνία. Μη συμβεί κάτι. Τι να συμβεί, πού βρισκόμαστε? Ο Αλέξης στην εταιρεία έχει τα ίδια δικαιώματα με το Ρίγα. Αυτό ήταν όλο. Ο Αλέξανδρος και εσύ δεν έχετε μυστικά. Τι θέλεις, Μυρτώ? Δεν ξέρω, είμαι ανήσυχη. Και ο γιος μου δεν ανοίγεται καθόλου. Τόσα χρόνια προσπάθησα να τον κρατήσω μακριά από... από αυτή την οικογένεια, αλλά τελικά δεν τα κατάφερα. Δεν ήταν δική σου απόφαση? Ο Αλέξανδρος είναι ερωτευμένος. Ναι. Και δεν χαίρεσαι? Λέει ότι δεν έπρεπε να την ερωτευτεί. Γιατί? Ξέρεις κάτι, ξέρεις ποια είναι? Δεν μου είπε τίποτα.
Με την ελπίδα τι γίνεται? Μια χαρά δικηγόρος είναι, τι να γίνει. Και ο Αλέξανδρος δεν την άφησε απ' έξω. Της ανέθεσε εν λευκό όλη την υπόθεση. Εν λευκό ο Αλέξανδρος? Δεν το πιστεύω. Ναι, της εξηγήθηκε σπαθή. Ακόμα υποστηρίζει το ένα στον άλλον. Έτσι κάνατε από παιδιά. Μυρτώ, μην ανησυχείς. Για να πλησιάσει κάποιος τον Αλέξανδρο πρέπει πρώτα να περάσει από μένα. Κι εγώ δεν είμαι εύκολος αντίπαλος. Το ξέρω, γόρι μου. Σε ευχαριστώ που τον προσέχεις. Να σου πω. Ο Δημήτρης δεν θα έρθει απόψε? Δεν έρχεται και κάθε βράδυ. Ζήσεις, είπαμε να φύγουμε. Ρε Μαργαρίτα, μόλις ήρθαμε. Καλά, τι έχεις πάθει? Τι άλλο κερνάω? Εγώ δεν θέλω τίποτα, έχω πρωινό ξύπνημα. Σάββα, θέλω να σου μιλήσω. Σήμερα το πρωί ήμουν στα λιμέρια σου. Δεν ήθεσα να με βρεις? Ναι, γιατί μου είπαν ότι ανεβοκατεβαίνετε τους ορόφους και δεν ήθελα να χαλάσω το παιχνίδι σας. Λοιπόν, παραγγείλετε ό,τι θέλετε και έρχομαι, οκ? Έλα, πάμε κοριτσάκι. Πες μου. Νομίζω ότι κάτι τρέχει με αυτούς τους δύο. Ποιους δύο? Τον Αλέξανδρο και την αδελφή μου. Δεν πας καλά, Μίνα. Τους είδα στο νοσοκομείο, την κρατούσα αγκαλιά. Μίνα, δεν ξέρεις τι λες. Ο Αλέξης είναι ζήτημα να την έχει δει κανένα δύο φορές. Ξέρω πολύ καλά τι είδα. Πρόσεχε το φίλο σου. Αν ο Ρήγας υποψιαστεί ότι κάτι τρέχει μεταξύ τους. Τίποτα δεν τρέχει μεταξύ τους. Αν έπαιζε κάτι, θα το ξέρα. Θέλω να κρατήσει τον Αλέξανδρο μακριά από τη ζωή. Αυτό δεν γίνεται και το ξέρεις. Γιατί ήρθες στην εταιρεία σήμερα? Τι γιατί, ρε Μίνα? Έχει δικαιώματα. Δεν έχει κάνει ακόμα αποδοχή της κληρονομιάς. Σάββα, σε παρακαλώ, βοήθησέ με. Την αδελφή μου την ξέρω πάρα πολύ καλά. Έχει αρχίσει και τον ερωτεύεται. Δεν θέλω να πονέσει. Εντάξει. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Σε πεθύμισα. Κι εγώ σε πεθύμισα. Αλλά πρέπει να φύγω αύριο, έχω να σηκωθώ νωρίς. Πότε θα σε δω? Θα σου τηλεφωνήσω αύριο. Ρε, το είδες αυτό? Τι φίλησε? Και εσένα τι σε νοιάζει? Ζηλεύεις? Παιδιά, πάμε να φύγουμε. Και δεν πάμε. Καληνύχτα. Καλό βράδυ. Άστα ρε μάνα, δεν βαρέθηκες τόσα χρόνια? Τα ίδια και τα ίδια. Έλα κάτσε λίγο μαζί μου. Πώς πήγε σήμερα? Καλά. Πήγαμε στην εταιρεία σήμερα. Είδα το Ρήγα. Πώς είναι? Σαν τον πατέρα του, ε? Ξέρω εγώ. Μάλλον. Η μάνα του ήταν σπουδαίος άνθρωπος. Δεν μπορεί. Κάτι θα πήρε και από αυτήν. Γι' αυτό τον παράτησε τον Νικόλα. Γι' αυτό. Όταν έφυγα, ήξερα ότι σου στερούσα τα πάντα. Δεν πειράζει. Και τι σκέφτεσαι να κάνεις από εδώ και πέρα? Αποφάσισα να δεχτώ αυτά που μου άφησε ο πατέρας μου. Πρώτη φορά τον λες έτσι. Ναι. Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Ντόρα Καρέλη. Ακούω. Μπορούμε να συναντηθούμε αύριο? Τι ώρα? Όλο το πρωί θα είμαι στην εταιρεία. Θέλω να σου πω κάποια πράγματα. Θα έρθω. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Επειδή μ' αρέσουν πολύ τα διαμάντια,
Σκέφτηκα αυτά εδώ να τα δω επάνω σου. Γιατί το κάνεις αυτό, Ρίγα? Για να εξηλωθείς για το πρωί? Η αλήθεια είναι ότι όταν θυμώνω χάνω τον έλεγχο. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν σ' αγαπάω. Είσαι πολύ όμορφη απόψε. Θα σε περιμένω κάτω. Αλέξανδρος. Χαίρο πολύ. Γεια σου, Ζωή. Φύγε, σε παρακαλώ. Γιατί με ακολουθείς? Γιατί από την πρώτη στιγμή που σε είδα κατάλαβα ότι είσαι διαφορετική από τους άλλους. Τον άνδρα μου τον αγαπάω. Θα είμαι δίπλα του. Όχι τώρα, Ρίγα. Άσε με, σε παρακαλώ. Καμιά φορά γίνεσαι τόσο ψυχρή. Αυτό που κάνεις είναι λάθος. Φύγε. Δεν είναι λάθος. Φύγε, σε παρακαλώ. Να σου πω. Δεν είναι κακό να στηρίζουμε ένας τον άλλον στα δύσκολα. Όχι. Όχι έτσι. Και την αδελφή της. Τη γυναίκα του Ρίγα. Ναι. Είναι σίγουρη πως κάτι παίζει ανάμεσά τους. Έλα ρε. Και αύριο θα την πάρω τηλέφωνο. Φωτή, πρόσεχε. Τι πράγμα? Πες του το πρώτα. Του Αλέξη. Θα μου πει όχι. Είδα και έπαθα για να την ψήσω. Αν δεν της έλεγα ότι είμαστε κολλητοί με τον Αλέξη, δεν θα μου καθόταν για τη συνέντευξη. Χρησιμοποιείς δηλαδή και το όνομά του. Ωραίος, ρε μάγκα. Άστο να μωρέ. Ο αρχισυντάκτης μου τρελάθηκε όταν το τόπο. Θα τρελαθεί και ο Αλέξης μόλις το μάθει. Ρε παιδιά, η Ζωή η Καρέλη δεν έχει δώσει ποτέ συνέντευξη. Δηλαδή, αυτό είναι μεγάλη επιτυχία για μένα. Άρα Φώτη, θα σε περιλάβει ο δικός μας και δεν θα ξέρεις από πού να την κάνεις. Δημοσιογράφος είναι, ρε, τη δουλειά του κάνει. Και έτσι θα μάθουμε γιατί σκέφτεται για το φίλο μας. Να μην μάθουμε, ρε. Καλά, καλά, λέγεσαι. Πες καμιά καλή κουβέντα. Τίποτα να μην πεις. Μακριά του να μην το καταλαβες. Θες να έχει μπλεξίματα, ρε. Καλά, θα δω. Καλησπέρα. Αθηνά, σε θέλω δίπλα μου. Δεν σ' είδα στην εταιρεία σήμερα. Ναι, είχα πολλή δουλειά. Μου έχει κολλήσει να βγάλω καινούργιο περιοδικό. Μόδες θα είναι πάλι. Για την εργαζόμενη γυναίκα τώρα. Για αυτή που τρέχει και δεν φτάνει, που δεν έχει χρόνο να περιποιηθεί τον εαυτό της. Κάτι σαν εσένα. Πολύ ωραίο βραχιόλι. Ευχαριστώ. Τον τελευταίο καιρό μπορεί να μην είναι και τίποτα τελικά, αλλά έχει πάρει το μάτι μου κάτι δημοσιογράφος στην περιοχή. Αθηνά, τι γίνεται με αυτό? Δεν καταλαβαίνω. Νομίζεις ότι θέλω να βγάλω τα οικογενειακά μας σε περιοδικό μου? Είπα εγώ κάτι τέτοιο? Σήμερα με πλησίασε ένας δημοσιογράφος και αποφάσισα να του δώσω μια συνέντευξη. Αλλά αν σε πειράζει να το ακυρώσω. Εσύ δεν είχες ξαναμιλήσει ποτέ σε δημοσιογράφο. Τι συνέβη τώρα? Όπως και να έχει το πράγμα, έχω την εντύπωση ότι αυτή η ιστορία του Αλέξανδρου πρέπει να παραμείνει μες στο σπίτι. Ασφαλώς. Κάποτε όμως θα διαρρεύσει. Να μην το ξανακούσω αυτό. Τι συμβαίνει εδώ?
Δεν ξέρω τι θα κάνετε, αλλά όσο ζω εγώ, διαπόμπευση του πατέρα μου δεν θα επιτρέψω. Συνεννοηθήκαμε. Πώς από εδώ. Πέρασα από το μαγαζί και επειδή δεν σε βρήκα. Έλα, κάτσε. Αύριο έχω ραντεβού με τον Ρίγα και θέλω να συζητήσουμε κάποια πράγματα. Με τον Ρίγα. Με τον Ζαφυρίου πρέπει να μιλήσεις. Εσύ με τον Ζαφυρίου μίλησες. Μου κάνεις παρατήρηση. Ξέρεις ότι οι συναντήσεις με την άλλη μεριά πρέπει να γίνονται παρουσία δικηγόρου. Τα έχουμε πει αυτά. Για την υπόθεση αποφασίζω εγώ. Α, ναι. Κι εγώ τι ρόλο παίζω. Δεν μου έχεις εμπιστοσύνη. Σου έχω εμπιστοσύνη. Αλέξανδρε, έχουμε μια δύσκολη υπόθεση μπροστά μας. Και ό,τι κάνω, το κάνω για να σε βοηθήσω. Το ξέρω. Μόλις μπουν τα πράγματα σε μια σειρά, θα ηρεμήσουμε. Τι είναι? Τι θες? Εσένα. Θα με πας σπίτι? Θα σε πάω. Κυνηγήσω με τη σκούπα, σου δείξω το κοριτσάκι. Σοκολάτε, ρε. Βουλιά. Και τα απογευματάκια περάστηκε από το συνεργείο. Έχω και εκεί κάτι για ξεσκόνισμα. Και κάνεις εκεί πάνω, ρε. Ξαραχνιάζω. Έχουμε γενική καθαριότητα σήμερα, δεν ξέχασα. Πάω να φύγω. Τι λέει. Πώς του κάνω να κάνει κάτι. Να μην πιω ένα καφέ πρώτα. Κάσα γαλλικό. Όχι, έχει γάλα. Α, παρά αυτό δεν έχει γάλα. Άντε, γρήγορα γιατί έχω και ένα σημαντικό ραντεβού μετά. Ε. Α, και εγώ το ίδιο, έλα εδώ. Το καφέ. Πάω τη σκούπα. Και γρήγορα. Και γρήγορα. Θα αφήσω να μου καταστρέψεις ό,τι έχτισε όλα αυτά τα χρόνια. Στην ολόκληρη ιστορία για να με εκδικηθείς. Ποιος το έδωσε αυτό στις εφημερίδες? Δεν έχω ιδέα. Θέλω να ξέρω! Σου είπα! Δεν έχω ιδέα. Δεν λύνεται έτσι αυτό, κύριε Καρέλη. Κατεβάστε τα όπλα.
Καμιά αθλητική φέρα, ναι. Ο Ρήγας πρέπει να έχει στριμωχτεί, ε. Και εμένα τι με νοιάζει. Μην τον προκαλείς. Δεν πήγα εγώ να τον βρω. Αυτός ήρθε. Και εσύ τι τσαντίστηκες. Δεν θέλω να νομίζω ότι έχω δώσει εγώ το δημοσίευμα. Χες τον άμορε, ας τον να νομίζει. Σιγά ρε, θα με σκοτώσεις. Από τότε που έμαθες ότι έχεις αδερφό, έχεις φρικάρει. Δεν έχω αδερφό. Να τον προσέχεις το Ρήγα. Δεν του έχω εμπιστοσύνη. Το δημοσίευμα που έλεγε ότι είσαι νόθος γιος του Καρέλ είναι φύλακας άγγελός σου. Έτσι και πάθεις οτιδήποτε. Θα γίνει χαμός. Εσύ το έδωσες. Κοίτα, μου πέρασε από το μυαλό. Έχω κάτι φίλους δημοσιογράφους που θα κάνανε τούμπες για μια τέτοια είδηση. Αλλά μας πρόλαβε άλλος. Ποιος? Από την οικογένεια Καρέλη. Σε ψάχνω όλο το πρωί. Τη μεταφέρανε στη φυλακή και δεν με αφήσαν ούτε να τη δω. Στις εφημερίδες γίνεται χαμός με τον Αλέξανδρο. Τι είπες? Το έχουν πρωτοσέλιδο. Ποιο? Ότι ο Καρέλης είχε και άλλο γιο. Μαθεύτηκε. Και τώρα θα βγουν όλα στην επιφάνεια και θα μάθει και για μας. Τι σχέση έχουμε εμείς? Έχεις παντρευτεί το Ρήγα. Μπορεί να ψάξουν το παρελθόν σου. Δεν έχω τίποτα να κρύψω. Το ότι η μάνα μας σκότωσε τον πατέρα μας, ίσως. Την έχω βαρεθεί αυτή την ιστορία. Μην πας να την ξαναδείς. Δεν θα την παρατήσω. Δεν μπορείς να έχεις τα πάντα. Παντρεύτηκε στο Ρήγα, τον έχεις, είναι δικό σου. Μην τα διαλύσεις τώρα όλα. Και τι θα γίνει δηλαδή? Για να ζήσουμε εμείς οι δυο ήρεμα, θα παρατήσουμε τη μάνα μας τη μοίρα της. Δηλαδή τώρα τι θέλεις να μου πεις, ότι μόνο εσύ έχεις αισθήματα? Ότι εγώ δεν νοιάζομαι? Δεν είπα αυτό. Σε πληροφορώ ότι μου είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Τουλάχιστον άσε να περάσει ένα χρονικό διάστημα. Τον Αλέξανδρο δεν τον ξαναείδες? Όχι, δεν τον ξαναείδα. Γύρισες? Δεν σ' άκουσα. Τι έχεις? Τίποτα. Τι συμβαίνει, αγόρι μου? Ξέρεις ότι δεν θέλω να σε πιέζω, αλλά δεν αντέχω να σε βλέπω να υποφέρεις. Πες μου. Αυτή η γυναίκα είναι, έτσι? Ποια είναι? Πες μου ποια είναι. Η γυναίκα του Ρήγα. Από τότε που έτρεχε στα συλλαλητήρια και τον ξυλάσπωνα. Εσείς, πού γνωριστήκατε με τον Ρήγα? Αμέσως μετά, Ράδιο Αρβίλα. Τι θα χάσετε το ραντεβού σας με τον κύριο Ζαφυρίο? Θα τα ξαναπούμε. Οπωσδήποτε. Ο αδερφός μου ήταν πολύ συναισθηματικός. Όχι τόσο όμως που να θυσιάσει τους κόπους των άλλων. Κάτι είδε σε σένα. Λέω ότι ο Μακαρίτης επίτηδες έβαλε το μικρό στο παιχνίδι για να κρατάει τα μπόσικα. Τι θέλεις? Το ίδρυμα. Δεν τον θέλω μες στα πόδια μου. Θέλω να τον ξεφορτωθώ. Τι λέτε? Πρέπει να βρείτε έναν τρόπο να τον κρατήσετε μακριά από εδώ. Αν μπεις ανάμεσά τους θα σε διαλύσουν. Να του πεις να σε αφήσει ήσυχη. Μη φεύγεις! Αν δεν μπορείς να το σταματήσεις εσύ, θα το κάνω εγώ. Τι γίνεται με τη γυναίκα του Ρήγα? Τη γουστάρεις και σε γουστάρει και αυτή. Μη λες βλακίες. Αν το καταλάβει ο Ρήγας. Τι να καταλάβει ο Ρήγας? Δεν υπάρχει τίποτα να καταλάβει. Δεν πρόκειται να την αφήσω να μας χωρίσει. Να μας χωρίσει? Έχουμε τίποτα να μας χωρίσει? Α, δεν έχουμε τίποτα. Χτες το βράδυ κάναμε έρωτα και σήμερα δεν έχουμε τίποτα.